Άγιος Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Πανθ... Πρεσβείες Παναχράντου και Παναμώμα Αγίες Αυτού Μικρός, των Αγίων Εδόξων και Πανεθήμων Αποστόλων, των Αγίων Εδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Αγίων Εδόξων Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, των Αγίων Εδόξων Προπατώρων Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ, του Αγίου και Δικαίου Φίλου Αυτού Λαζάρου του Τετραημέρου και πάνω των Αγίου Σου, τας ψυχάς των εξημών μεταστάντων δούλων αυτών, εν σκηνές δικαίων τάξεν κόλπους Αβραάμ αναπαύσει και μετά δικαίων και Αγίων συναριθμίσει. Ημάς δε λεείσαι ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Έωνας αδελφοί ημών, αιωνία σας η μνήμη, αιωνία σας η μνήμη. Διεχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Ο Θεός εν τους Θέλω να σας πω ότι η διαδρομή είναι ίδια με την προπέρσινη. Πέρσι, επειδή είχαμε πρόβλημα με το ποτάμι, κόψαμε κάποια χιλιόμετρα. Φέτος θα είναι ίδια με την προπέρσινη όσοι έχουν τρέξει. Θα ήθελα να ευχηθώ καλή επιτυχία σε όλους. Είναι μαζί μας και ο Ερυθρός Σταυρός που καλύπτει την εκδήλωση. Ευχαριστούμε τα παιδιά. Είναι εθελοντές Ερυθρός Σταυρός. Πριν να ξεκινήσουμε, για ένα λεπτό να δώσουμε λίγο το λόγο στον Αντιδήμαρχο εδώ Κρουσίων, τον κύριο Μπογέλη Ανέστη, να μας πει δύο λογάκια και να ξεκινήσουμε να πάμε στην κίνηση. Να έχετε ένα καλό αγώνα, τη διαδρομή οι περισσότεροι ξέρετε. Θα τα πούμε στο τέλος του τερματισμού. Καλή επιτυχία σε όλους. Την εκκλησία πώς την έλεγε. Αγώνας των 5 χιλιόμετρων. Γεια σου. Γεια σας. Είσαι ο πρώτος που τερμάτισες τα 5 χιλιόμετρα. Τιμήσαμε τον πόντο. Είμαστε χαρούμενοι. Πολύ ωραία η διαδρομή σας. Πώς λέγεσαι? Σταύρος Φωκαΐδης. Από πού είσαι ο Φωκαΐδη? Καταγωγή είναι από το Ρέφι στο πόντο. Τα λόγια είναι περιτά. Μπράβο. Συγκίνηση πάλι και χαρά. Μπράβο. Αφιερωμένο στους 353.000 που σφαγιάστηκαν. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σου έχουμε τα καλύτερα στη ζωή. Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ. Τώρα ο πρώτος και ο δεύτερος. Ο δεύτερος, πώς λέγεσαι? Καλησπέρα, Γκουρτζής Πρόδρομος. Αφήνω αυτό το μετάλλιο. Το επώνυμο δεν τ' άκουσα να ξέρεις. Γκουρτζής Πρόδρομος. Από πού είσαι πρόδρομε? Θεσσαλονίκη, Καλαμαριά. Πόντιος? Όχι, όχι. Δυστυχώς από Μικρά Ασία κατάγομαι. Ναι. Κοντινά μέρη. Θέλω να φέρω αυτό το μετάλλιο στην οικογένειά μου, στη γυναίκα μου και στην προπονητή μου. Που με πιστεύουν. Ευχαριστώ πολύ. Πέντε.
4,85. Κύριε Κωνσταντινίδη, συγχαρητήρια. Τερματίσατε πρώτος στα 17 χιλιόμετρα. Πέστε μας πώς νιώθετε και για ποιον το κάνατε πιο κοντά. Νιώθω άνετα. Το έκανα για όλοι εδώ για το χωριό. Να γίνει αυτό το χωριό, να έρχεται περισσότερος κόσμος να τρέχει. Για αυτό το λόγο. Είσαι από εδώ? Όχι, από τη Θεσσαλονίκη είμαι. Πόντιος? Ναι. Παίρνεις πρώτη φορά μέρος? Όχι, έχω έρθει άλλες 3-4 φορές. Στην κοινωνία και στη γενοκτονία των Ποντίων, που δεν πρέπει να ξεχνάμε το γεγονός που έγινε. Να το θυμόμαστε, να το τιμούμε και η ιστορία να μας δείχνει το μέλλον. Να διδαχτούμε από την ιστορία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κωνσταντινίδη. Σου εύχομαι τα καλύτερα στη ζωή σου. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πέτρο, καλημέρα σας. Καλημέρα. Πρέπει να πω, να ενημερώσω μάλλον στον κόσμο, ότι ο κύριος Πέτρος είναι αμαία. Το λέω καλά, κύριε Πέτρο? Δεν τρέχω 40 μέτρα, έχω κανονικά. Ναι. Έχω πρόβλημα υγείας. Με το πάτσο να το πέρα, να γίνουμε σε κανονικούς αγώνες. Κανονικούς αγώνες. Ο κύριος Πέτρος, παρά το πρόβλημα της υγείας, τρέχει σε κανονικούς αγώνες. Κύριε Πέτρο, παίρνετε πρώτη φορά μέρος σε τέτοιους αγώνες? Είπατε τρέχω, άρα δεν είναι η πρώτη σας? Όχι, έχω τρέξει τουλάχιστον σε 50 αγώνες ακόμα. Εδώ, στην Επτάλοφο, έχετε ξανάρθει? Στην Επτάλοφο πρώτη φορά. Πρώτη φορά. Πάρα πολύ ωραία. Τι νιώσατε και για ποιους το κάνατε? Ένιωσα πάρα πολύ ωραία και το έκανα για τους ανθρώπους που ασχολήθηκαν με το σημερινό αγώνα. Για αυτούς που έχουν σφαλιαστεί από τους Τούρκους στην γενοκτονία. Στην γενοκτονία των Ποντίων. Για τους σημερινούς απογόνους τους, οι οποίοι προσπαθούν να τους τιμήσουν με κάθε τρόπο. Και είμαι πολύ χαρούμενος που έτρεξα για άλλη μια φορά την τερμάτισα σε αγώνα δρόμου. Κύριε Πέτρο, δεν είστε Πόντιος? Όχι, είμαι από την Πάτρα. Ναι. Και είμαι παντρεμένος στις Ιγουμένιες Αγγελίες. Και το επώνυμό σας? Καστανάς. Καστανάς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας καταρχάς. Είναι μεγάλη μου τιμή και χαρά σήμερα που παρευρίσκομαι στον αγώνα στην Ετάλοφο της Τουρκίας. Είμαι ο Γιώργος Τσαλαγράδας, είμαι άτομο με ειδικές ανάγκες, έχω παραπληγία και στα δύο μου πόδια. Παρ' όλα αυτά δεν το έχω βάλει κάτω μέχρι στιγμής. Μετά από μεγάλη προσπάθεια ήμουν στον απειρικό καρότσι για πολύ καιρό και σήμερα είναι ο 24ος αγώνας που συμμετέχω και σήμερα τιμούμε ένα ξεχωριστό γεγονός, ένα γεγονός της γενοκτονίας των Ποντίων, το οποίο γεγονός έχει αφήσει στη μνήμη μας να πω μεγάλη θλίψη, γιατί ήταν ένα γεγονός το οποίο αφορά 353.000 νεκρούς. Εγώ πρέπει να σας ευχαριστήσω, πρέπει να σας συγχαρώ καταρχάς ότι παρά το ότι με τετραπληγία βρίσκεστε όρθιος και παίρνετε μέρος για να τιμήσετε αυτούς τους 453 σφαγιαστέντες, Πόντιους, συνανθρώπους. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ, εγώ σας εύχομαι τα καλύτερα στη ζωή σας, στην υγεία σας και στους αγώνες. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας. Γεια σας. Ναι.